Ο George Clooney σε συνέντευξή του στη βρετανική The Guardian στις αρχές του μήνα έχει ανακοινώσει ότι απέριψε πρόταση που περιελάμβανε αμοιβή 35 εκατομμυρίων δολαρίων λόγω του καθεστώτος της χώρας και της άποψης όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα. Μετά από μερικές μέρες είχε υποστηριχθεί ότι το διαφημιστικό που αρνήθηκε ο γνωστός αστέρας του Hollywood, George Clooney, αφορούσε την Turkish Airlines, φυσικά αυτό είναι κάποια οικασία, είναι φήμε, αλλά όπως φαίνεται ενδεχομένως να είναι αληθές. Μετά τις καταγγελίες αυτές, ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Turkish Airlines, Ilker IG, εξέδωσε επίσημη ανακοίνωση όπου διέψευσε τους ισχυρισμούς του αμερικανικού τύπου. Ο ραδιοτηλεοπτικός σταθμός Cincinnati.com με, με έδρα το Ohio των Ηνωμένων Πολιτειών ισχυρίστηκε ότι ο George Clooney απέριψε τη διαφημιστική προσφορά 35 εκατομμυρίων δολαρίων της Turkish Airlines. Ο George Clooney και η σύζυγός του Amal Clooney είναι γνωστοί ο ζευγάρι που έχουν πάρει βραβεία κοινωνικής δικαιοσύνης συνεργαζόμενοι στενά με οργανώσεις που υπερασπίζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα σύμφωνα με το ίδιο Αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο ενώ η Αμάλ Κλούνη ξεχώρισε ως υπερασπιστής των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και εργάστηκε για την υψηλού προφίλ υπόθεση για την γενοκτονία των Αρμενίων που είδε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων το 2016, γράφει τουρκικό μέσο η Σοτσκιού, συγκεκριμένα. Έτσι λοιπόν ο Αμερικανός ηθοποιός Τζος Κλούνη δήλωσε ότι είχε προσφέρει 35 εκατομμύρια του, είχε, του είχαν προσφέρει 35 εκατομμύρια δολάρια για να πρωταγωνιστεί σε διαφήμιση για αεροπορική εταιρεία αλλά αρνήθηκε κατόπιν μιλώντας για τα ανθρώπινα δικαιώματα με τη δικηγόρο και γνωστή υπέρμαχο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων Αμάλ Κλούνι. Το όνομα της εταιρείας δεν έχει δοθεί στη δημοσιότητα. Οι κασίες είναι για την Turkish Airlines. Σε συνέντευξή του στην εφημερίδα The Guardian η οποία είναι της Μεγάλης Βρετανίας υψηλής κυκλοφορίας μέσω ο Κλούνη απάντησε ναι σε ερώτηση σχετικά με το αν έχει αρκετά χρήματα δηλώνοντας κάποτε μου προσφέρθηκαν 35 εκατομμύρια δολάρια για μια μέρα δουλειά για μια διαφήμιση αεροπορικής εταιρεία. η γυναίκα μου και εγώ μιλήσαμε γι' αυτό και αποφασίσαμε ότι δεν άξιζε τον κόπο είπε ο Αστέρας. Επικαλούμενο τη σύζυγό του, Αμάλ Κλούνη, διάσημη δικηγόρο για τα ανθρώπινα δικαιώματα, ο Κλούνι ο Τζορτ Κλούνη, εξήγησε τον λόγο τη απόρριψη ω εξή. Αν και η αεροπορική εταιρεία ήταν σύμμαχό μα στο ΝΑΤΟ, δίνει περισσότερε λεπτομέρειε, στοχοποιεί, θα έλεγα, περισσότερο την αεροπορική εταιρεία, Συνδέθηκε με μια χώρα που είχε μια αμφισβητήσιμη στάση τότε. Εκείνη τη στιγμή που το σκέφτηκα, αν και πρόκειται για ένα λεπτό, διαφήμιση είπα δεν αξίζει τον κόπο. Ενώ η εφημερίδα υποστήριξε ότι ο Τζοτ Κλούνι, η, η οικογένεια Κλούνι γενικά, τήρησαν μια τέτοια στάση εναντίον του καθεστώτο Ερτογάν, που είναι ο άμεσο ιδιοκτήτη του 49% τη Turkish Airlines. Μιλάει για το αμερικανικό μέσο φυσικά. Το τουρκικό μέσο υποστηρίχθηκε ότι η σχέση τη Αμαρ Κλούνη με τη λεγόμενη γενοκτονία των Αρμενίων την αναφέρουν λεγόμενη ε, γενοκτονία και όχι πραγματική. Οι Τούρκοι τη Σοτσκιού επηρέασε επίση την απόφασή του. Ο πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου τη Turkish Airlines, ηλικέρα IG, δήλωσε: Μου αρέσει ο Τζοτ Κλούνη, είναι πολύ καλό ηθοποιό, έχει πολύ καλέ ταινίε. Πραγματικά τον θαυμάζω προσωπικά, αλλά σε καμία περίπτωση δεν έγινε η προσπάθειά μα να τον παρουσιάσουμε στη διαφήμιση. Τα αστρονομικά ποσά που συζητήθηκαν είναι ήδη ενάντια σε τέτοια και συμφωνίε στον κόσμο. Εμεί ω Turkish Airlines είμαστε μια βραβευμένη εταιρεία που έχει συμφωνίε με πολλά σημαντικά αστέρια τη διαφήμιση, σημαντικά πρόσωπα στον κόσμο. Εταιρείε σαν εμά δεν συμφωνούν για τι τιμέ του κλάδου. Ποτέ δεν μα ενδιέφερε επίσημα το όνομα του George Clooney, δεν έχουμε κάνει ποτέ τέτοιε προτάσει, λέει Turkish Airlines. Εμείς ακούσαμε βέβαια και την πλευρά του αμερικανικού μέσου του συνσυνάτη.com Εσείς μπορείτε να σχηματίσετε φυσικά τη δική σας άποψη αγαπητοί φίλοι.